στην διάθεση των δημοσιογράφων ήταν για περισσότερο από μία ώρα ο Μάρσιο Αμορόζο στο εστιατόριο του Κλεάνθης Βικελίδης. Βραζιλιάνο Σταρ μίλησε για τον εαυτό του, τον Άρη, τον κόσμο αλλά και το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Junto no Parma, desejo a ele felicidade no novo clube dele também. Έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλά ντέρμπι σίγουρα στη ζωή του, στην ποδοσφαιρική καριέρα του. Αλλά βρίσκει τον εαυτό του ανυπόμονο να ξαφνικά να θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, το οποίο ξέρει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο ντέρμπι που παίζει με τη φανέλα του Άρη και ξέρει ότι είναι και ένα μεγάλο παιχνίδι για την πόλη εδώ. Θέλει λοιπόν να βοηθήσει την ομάδα όσο δυνατόν περισσότερο. Και όσο για τον Σέρζιο Κονσεϊσάο, έχει αγωνιστεί μαζί του στην Πάρμα και πιστεύει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον οποίο εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Si Deus quiser retribuir com grandes apresentações a torcedor. Πολύ ευτυχής για την υποδοχή που το επιφύλαξε ο κόσμος, όσο για τη δική του συμμετοχή. Θα ήθελε βέβαια να μπορούσε να έχει παίξει περισσότερα από τα 18 λεπτά αυτά που έπαιξε. Σίγουρα θα προετοιμαστεί όλη αυτή την εβδομάδα περισσότερο για να, κανονικά με την ομάδα για να μπορεί να αγωνιστεί περισσότερο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Nosso objetivo é conquistar essa Copa da Grécia e brigar pelos playoffs também. Σαν πόλη, σίγουρα είναι μια πόλη που σε βοηθάει να προσαρμοστείς η Θεσσαλονίκη σε αυτήν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Το σημαντικότερο όμως είναι η αγάπη που του έχει δείξει ο κόσμος και που τη συναντά σε κάθε βήμα του και σε κάθε εκδήλωση που βλέπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Και σίγουρα όλοι έχουμε στόχο πλέον να κάνουν τον Άρη πολύ δυνατό, να κερδίσουμε το φετινό κύπελο και να συμμετάσχουμε στα play-offs. Δηλώσεις για τον αγώνα της Κυριακής έκανε και ο Ντουσαν Βάγκεβιτς στην συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σήμερα. Feliz, né, pelo carinho dos torcedores, como o primeiro jogo meu aqui com a camisa do Ares. Gostaria de ter jogado um pouco mais na estreia, né, que só 18 minutos foi muito pouco, já que eu vinha treinando já 2 semanas. Mas vou me preparar para essa semana para poder jogar o jogo de domingo, que é importante. Fiquei muito feliz. Και, se Deus quiser, retribuir com grandes apresentações a torcedor. Πολύ ευτυχής για την υποδοχή που το επιφύλαξε ο κόσμος, όσο για τη δική του συμμετοχή. Θα ήθελε βέβαια να μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο από τα 18 λεπτά αυτά που έπαιξε. Σίγουρα θα προετοιμαστεί όλη αυτή την εβδομάδα περισσότερο, για να, κανονικά με την ομάδα, για να μπορεί να αγωνιστεί περισσότερο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τι γνωρίζει αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Θα βρει απέναντί του και ένα παλιό του συμπαίκτη, τον Κονσεϊσάο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Πάρμα. Και του Σάπεντε η παρτίδο. Έχουν παρτίδο μου ή του Παρτικουλά ή του My Friend Tan Inclusive, ο Σέρζιο Κονσεϊσάο και του Ζωγό Ζούντονο Πάρμα. Fico ansioso para poder disputar o primeiro derby aqui da cidade, primeiro clássico, né? Jogo importante para os torcedores, para a gente também. E já disputei tantos importantes na minha carreira e esse não vai ser diferente. Então espero de poder atuar muito bem nesse jogo, poder ter oportunidade de jogar. E contra o Sérgio Conceição, que é um amigo que eu joguei junto no Parma, desejo a ele felicidade no novo clube dele também. Έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλά ντέρμπι σίγουρα στη ζωή του, στην ποδοσφαιρική καριέρα του. Αλλά βρίσκει τον εαυτό του ανυπόμονο να ξαφνικά να θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, το οποίο ξέρει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο ντέρμπι που παίζει με τη φανέλα του Άρη. Και ξέρει ότι είναι και ένα μεγάλο παιχνίδι για την πόλη εδώ. Θέλει λοιπόν να βοηθήσει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο. Και όσο για τον Σέρζιο Κονσεϊσάο, έχει αγωνιστεί μαζί του στην Πάρμα και πιστεύει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Κάτι δια του ευχήθηκε, μιλήσανε. Σε Ζαφαλό Κοέλη, τον Κονσεϊσάο, εκεί, να. Ναι, ναι, δεν είπα ακόμα. Vou encontrar com ele só no jogo lá e cada um de um lado, né? Vou defender as cores do Ares e tentar conseguir sair do estádio deles com uma grande vitória. Όχι, δεν έχει μιλήσει. Σίγουρα θα βρεθούν στο γήπεδο, αλλά στο γήπεδο είναι αντίπαλοι. Ο καθένας θα υπερασπιστεί τα χρώματα της ομάδας του. Από την άποψη που σου αναλύει στη Θεσσαλονίκη, πώς έχει βγει τα πράγματα τη ζωή εδώ? In termos de adaptação aqui em Salônica, tu sente dificuldade aqui? Como tu sente? Não, nenhuma. Mais pelo carinho como os torcedores me receberam. Estou muito bem adaptado já à cidade, ao clima, ao ambiente. E só me preparando para cada dia eu poder estar melhor preparado para poder atuar com muita vontade nos jogos que eu tiver que jogar. Com certeza buscar os objetivos, que nosso objetivo é conquistar essa Copa da Grécia e brigar pelos playoffs também.
Σαν πόλη, σίγουρα είναι μια πόλη που σε βοηθάει να προσαρμοστείς η Θεσσαλονίκη σε αυτήν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Το σημαντικότερο όμως είναι η αγάπη που του έχει δείξει ο κόσμος και που τη συναντά σε κάθε βήμα του και σε κάθε εκδήλωση που βλέπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Και σίγουρα όλοι έχουμε στόχο πλέον να κάνουν τον Άρη πολύ δυνατό, να κερδίσουμε το φετινό κύπελο και να συμμετάσχουμε στα play-offs. Στον ντέρμπι θέλει να δώσει την τελική πάση ένα σκοράρι ο ίδιος. Neste jogo de domingo, tu prefere dar uma assistência para alguém marcar ou para tu marcar um gol? O importante é que vença o Ares. A gente não tem esse egoísmo de eu querer fazer o gol. Ou tiver melhor preparado, melhor colocado, com certeza eu vou poder ajudar a passar a bola para ele fazer gol. E o importante é a gente conseguir a vitória e brigar pelos playoffs, para que a gente possa ter uma vaga futura aí na Liga dos Campeões, que é importante. E se tiver que fazer gol, vou ter que estar preparado para poder, tanto eu quanto o Coque, que o Felipe, quem for jogar, acho que a gente vai estar preparado para dar a vitória pro Ares nesse jogo, que é muito importante para os torcedores e para a gente também. Ανεξάρτητα από το ποιος από τους τρεις που ανέφερε Κόκκι Φελίπη τον εαυτό του αγωνιστή ή σκοράρι, το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει ο Άρης. Σίγουρα του αρέσει να δίνει και τελική πάσα που στον σκόρερ ο οποίος θα πετύχει τον γκολ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει ο Άρης, γιατί έχουμε το στόχο αυτό να φτάσουμε στα πλέον στο δυνατόν καλύτερη συγκομιδή βαθμών για να μπορέσουμε από φέτος να συμμετάσχουμε στην διαδικασία της διεκδίκησης μια θέση προς τα